Γεια σας ρε παιδάκια, τι κάνετε, πώς μου είστε όλοι οι Eurovisionικο fans αυτού εδώ του καναλιού. Καλώς ήρθατε, επιστρέψαμε, νέα σεζόν, ιδιαίτερη σεζόν βέβαια. Γενικά αμφιταλαντεύτηκα πολύ για το αν θα συμβεί αυτό το βίντεο, για διάφορους λόγους. Καταρχάς, για όλη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας γενικότερα. Κατά δεύτερον, γιατί το δράμα, το φετινό, το ελληνικό γυροβιζιονικό δράμα δεν έχει τέλος. Δεν ξέρω τι φάση φέτος, κάποιος μας έφτισε, ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Σου λέει, καλά ήταν δύο χρονιές, top 10, θες και τρίτη. Είναι δυνατόν. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, εν τέλει έχουμε συμμετοχή με τα κόπων και βασάνων. Ενώ όλο φέτος ξεκίνησε με πολύ promising έτσι, vibes, άρχισε η ΕΡΤ να γίνεται λίγο πιο ανοιχτή προς το κοινό. Στο τέλος, έτσι όπως πήγαινε, μετά μια κάθοδος, η οποία πάτο δεν έχει μάλλον. Νομίζω η ΕΡΤ μπέρδεψε τα πόδια της, έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της γενικότερα. Για όσους δεν έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάω, φέτος υπήρχε η ιδέα να υπάρξει μια επιτροπή κοινού, η οποία θα άκουγε τα 7 τελικά τραγούδια που επέλεξε η ΕΡΤ για τη φετινή τη Eurovision. 70 άτομα επιλέχθηκαν, εννοείται ότι δήλωσε συμμετοχή, αλλά εννοείται κιόλας ότι δεν επιλέχθηκα. Τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα και όσοι πήγανε, δεν είναι ότι ξετρελάθηκαν με αυτά που άκουσαν ή με το πώς εξελίχθηκε η βάση γενικότερα. Πιο πολύ εξαπατημένοι αισθάνθηκαν παρά ευνοημένοι από όλη αυτή την κατάσταση. Φάνηκε να κερδίζει με διαφορά το Liar της Μελίσσα Ματζούκης, ένα pop dance τραγούδι, πολύ δυναμικό από ό,τι κατάλαβα. Και τρίτος στην επιτροπή κοινού πρέπει να βγει και ο Βίκτορ Βέρνικος ή Βερνίκος. Συγγνώμη γι' αυτό. Με το What They Say, τέλος πάντων για να μην τα περιπλέξω, γιατί υπάρχουν και άλλα όμορφα έτσι behind the scenes πραγματάκια γύρω από αυτό. Εν τέλει, αυτός που βγήκε μετά από ψήφο κοινού και επιτροπής ήταν ο Βίκτορ. Αλλά η Μελίσσα θεώρησε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν ξέρω, γενικότερα βρίσκεται στα δικαστήρια όλη αυτή η φάση. Έχω κουραστεί με το να ακούω πληροφορίες γύρω από αυτό. Δεν βγάζω άκρη, ούτε οι ίδιοι τους λογικά βγάζουν άκρη. Οπότε δεν θα ασχοληθώ καθόλου με αυτό. Ίσως να είχα τη διάθεση να ασχοληθώ αν η ψυχολογία ήταν καλύτερη, αλλά πραγματικά μου φαίνονται τόσο ασήμαντα όλα αυτά μπροστά σε άλλα πράγματα που συμβαίνουν, που ειλικρινά το πώς θα πάει όλο αυτό δεν έχω ιδέα και πραγματικά δεν με νοιάζει και καθόλου. Σημασία έχει ότι έχουμε φέτος συμμετοχή. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για το άγχος, για μια αγχώδη περίοδο που βίωσε στα 14 του. Το έχει γράψει μόνος του, το οποίο από μόνο του είναι αρκετά έτσι αξιοσημείωτο. Και γενικά θεωρώ ότι αν επικοινωνηθεί σωστά, πιστεύω θα ταυτιστεί αρκετός κόσμος, οπότε μπορούν να γίνουν πραγματάκια εκεί πέρα, γιατί είναι και ένα παιδί 16 χρονών. Έχει πάρα πολύ χαρακτηριστική και η φωνή προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης θα είμαι ειλικρινής, έχω ακούσει το snippet του τραγουδιού και αυτό το κάκι της ποιότητας που είχε βγει στις αρχές και το καλύτερης ποιότητας που βγήκε αργότερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι ότι, πώς να το πω, έσκησα και τα ρούχα μου, αλλά δεν είναι ότι απογοητεύτηκα κιόλας. Ήταν μια πολύ μέση κατάσταση και θα εξαρτηθεί από το όλο τραγούδι γενικότερα, το πώς θα είναι δομημένο και πού θα καταλήξει τέλος πάντων. Ήταν το τελευταίο κομμάτι αυτό που ακούσαμε, ήταν μια γέφυρα, δεν έχω ιδέα, θα το μάθουμε αμέσως τώρα. Πριν συνεχίσουμε όμως, κάντε μου ένα λεπτό υπομονή να σας πω πώς να αποφύγετε το άγχος για το οποίο μας τραγουδάει ο Βίκτορ. Με το να έχετε Surfshark βρε κουτά, Χριστέ μου, τι πάσα. Ναι φίλοι μου, γιατί όταν έχεις το καλύτερο VPN δεν αγχώνεσαι για τίποτα. Ούτε για κακόβουλα λογισμικά, ούτε για hackers, ούτε για ηλεκτρονικό ψάρεμα. Εμένα που με βλέπετε, είχα φτάσει στο σημείο να λαμβάνω emails που με δέχονταν στο Hogwarts. True story. Τώρα όμως που έχω Surfshark, όλα αυτά τα σπαστικά emails γίνονται καπνός. Και ξέρετε επίσης τι άλλο γίνεται καπνός? Όλες αυτές οι στοχευμένες διαφημίσεις και τα cookies. Με ένα μόνο κλικ. Όπως επίσης και με ένα μόνο κλικ μπορείς να έχεις το αντιβάιρους για να σκανάρεις το PC σου οποτεδήποτε θες, ώστε να δεις αν παίζει τίποτα ύποπτο. Οπότε τι έχεις να κάνεις? Συνδρομή με το link που σου έχω κάτω στην περιγραφή. Κατεβάζεις την εφαρμογή σε όσες συσκευές θες, οποιασδήποτε συσκευές θες και μπορείς να είσαι και συνδεδεμένος ταυτόχρονα σε όλες άμα θες. Δεν έχουμε τέτοιους περιορισμούς εδώ πέρα εμείς. Και φυσικά μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε πάνω από 3.200 servers σε πάνω από 100 χώρες. Και για εσάς τους αναποφάσεις τους, να ξέρετε ότι υπάρχει και 30 μέρες εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Αυτά. Πάω τώρα να δω λίγο αμερικάνικο Netflix γιατί πολύ με έχει κουράσει το ελληνικό. Α, και πού είστε? Πατώντας το link κάτω στην περιγραφή και βάζοντας τον κωδικό MariaS έχετε και 83% έκπτωση και 3 μήνες δωρεάν. Δεν θέλω να τα ξεχνάμε αυτά. Τι ωραίο background.
Ωραία ξεκινάει. Μ' αρέσει η κιθάρα γενικά. Και αυτός έχει πολύ ιδιαίτερη φωνή. Πολύ χαρακτηριστική χρειά βασικά. Τον βλέπεις πως τραγουδάει το τραγούδι του και καταλαβαίνεις ότι το νιώθει. Το οποίο είναι πολύ όμορφο. Okay. Αυτό είναι το ρεφρέν. Λίγο πιο low από αυτό που ακούσαμε στο snippet. Μωρέ ψυχούλα. Έχει πολύ ωραίους στίχους. Για άνθρωπο 14 χρονών, του το δίνω. Φαίνεται σαν να χτίζεται στην ουσία. Για να δούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το βίντεο κλιπ. Δεν έχει καμία σημασία βέβαια, αλλά εκτός αν το δούμε έτσι στη σκηνή. Δεν ξέρω. Εδώ περιμένεις να μπει αυτό που έξω πριν, αλλά αλλάζει. Δεν μπορώ ρε, όταν λέει I've got too much of my pain. Okay. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που ακούσαμε. Εμένα μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσουν και τα τυμπάνα έτσι. Βάρα, αγόρι μου, βάρα. Ναι. Δεν θα προσποιηθώ ότι ξετρελάθηκα. Δεν το έκανα ποτέ. Ας πούμε και πέρσι με τη Σαμάντα, το τραγούδι. Δεν είναι ότι είδατε στο πρόσωπό μου τον τρελό, τον ενθουσιασμό. Καταλάβαινα ότι είναι καλό τραγούδι, αλλά κάποια πράγματα μπορεί να μην ταιριάζουν στα γούστα μας. It's okay. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι από τα τραγούδια που θα έβαζα να ακούσω. Δεν το θεωρώ κακό τραγούδι, αλλά ένα τέτοιο τραγούδι για να πάει καλά στον διαγωνισμό θέλει κάτι εξαιρετικό. Καινοτόμο στη σκηνή. Δεν ξέρω αν είναι διατεθειμένη, γιατί έχουμε και καινούριο σκηνοθέτη από ό,τι διάβασα, τον Ρίγο, ο οποίος σκηνοθέτησε τον Λούκα Γιώργα και την Ελευθερία Ελευθερίου. Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω τη δουλειά του πέρα από αυτές τις δύο συμμετοχές, καλός ή κακός, οπότε δεν έχω ιδέα τι μπορεί να σκεφτεί για φέτος. Δεν ξέρω αν σκηνοθέτησε αυτός το βίντεο κλιπ, γιατί αν το σκηνοθέτησε αυτός, είναι πολύ καλή δουλειά. Μου άρεσε πάρα πολύ και η αισθητική του, τα χρώματά του, το vibe του, εμένα μου άρεσε. Πραγματικά θέλω να προσέξω πάρα πολύ τα λόγια μου, γιατί το έχει γράψει ένα παιδί στην ουσία. Αισθάνομαι ότι αν το δει αυτό ποτέ το βίντεο και μόνο στη σκέψη ότι μπορεί να τον πληγώσω με τα λόγια μου, δεν μπορώ καθόλου. Αλλά δεν θέλω να χαϊδεύω και τα αυτιά κανενός. Καταλαβαίνω ότι για τον δημιουργό το τραγούδι του θα είναι πάντα το καλύτερο, πώς να το πω. Είναι σαν οι μάνες που λένε αυτό για τα παιδιά τους, ότι το παιδί τους είναι το καλύτερο. Και όντως το πιστεύουν βασικά, είναι δημιούργημά τους και καλά κάνουν και το πιστεύουν και είναι τέλειο να πιστεύουν στον εαυτό τους. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει και απαραίτητα ότι θα έχει την αντίστοιχη αποδοχή από το κοινό. Γενικά αυτή η συμμετοχή μου θυμίζει πώς είναι κάτι οι συμμετοχές της Ιρλανδίας, όπως η φετινή Καλή Ώρα, την οποία προσωπικά αγαπώ. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο υποτιμημένη η συμμετοχή της, τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτό, εμείς που μας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, είμαστε η μειονότητα στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θέλει και την ποιότητά του, θέλει και την τρασίλα του. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πράγματα είναι μία μέση κατάσταση. Ούτε χάλια, ούτε εξαιρετικά. Προσωπικά, αν με ρωτούσες και πέρσι, το ίδιο πράγμα θα σου έλεγα. Αλλά για κάποιο λόγο έκανε ένα πολύ μεγάλο κλικ το τραγούδι της Αμάντα στο κοινό. Αλλά εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να ταυτιστώ με αυτό. Εν τέλει κατάλαβα γιατί, αλλά δεν μπόρεσα ποτέ να ξετρελαθώ με το τραγούδι. Παίζει το φετινό να μου αρέσει περισσότερο. Αλλά ξανά, μάλλον είμαι η μειονότητα. Το ρεζουμέ είναι ότι από όσα σχόλια έχω δει μέχρι στιγμής και λογικά δεν θα αλλάξει αυτό, τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσουν οι πρόβες, είναι ότι οι ξένοι δεν ενθουσιάστηκαν με το τραγούδι. Και είναι αυτό ότι γενικά θυμίζει συμμετοχές όπως είναι η Ιρλανδία, που έχουν πολύ παρόμοια στοιχεία τα τραγούδια τους και εν τέλει δεν περνάνε ποτέ στον τελικό. Μακάρι να μην συμβεί αυτό. Είμαστε σε ένα σχετικά εύκολο τελικό, οπότε σίγουροι δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένα 60-40 στις πιθανότητες, 60 ότι θα περάσουμε, αλλά ειλικρινά θεωρώ ότι εξαρτάται υπερβολικά πολύ από τη σκηνική παρουσία. Αν είναι βαρετή η σκηνική παρουσία, δεν θεωρώ ότι θα περάσει αυτό το τραγούδι. Ξενερώνω πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, με όλη αυτή την κατάσταση τη φετινή. Είναι άδικο και για τον ίδιο τον Βίκτορα, ο οποίος κάνει την προσπάθειά του και είναι κρίμα. Ελπίζω να μην παρακολουθεί γενικότερα τα σχόλια που γίνονται για όλο αυτό. Εγώ θα παρακαλούσα να του στείλουμε όλη μας τη θετική ενέργεια, είτε μας αρέσει το
τραγούδι είτε όχι. Στην τελική έχουμε και ένα τραγούδι της Κύπρου, το οποίο αν με ρωτάτε μου άρεσε αρκετά. Πάλι φαίνεται να μην υπάρχει τόσο μεγάλο hype, αλλά δεν καταλαβαίνω πραγματικά το λόγο. Όσα reactions έχω δει και σχόλια που γίνονται, έχει αρέσει το τραγούδι, αλλά για κάποιο λόγο, ναι, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο hype. Θεωρώ όμως ότι θα είναι από τα τραγούδια που θα δεις πρόβες και θα ανέβει πολύ. Γιατί τον έχω δει τον Άντριου που κάνει και κάτι TikTok, κάτι βιντεάκια εκεί πέρα που τραγουδάει και not bad at all, θα πω εγώ. Anyway, καλή επιτυχία και στο Victor και στον Άντριου. Μακάρι να τα πάνε τέλεια. Επίσης, όσοι ενδιαφέρεστε, έχω ανεβάσει κάποια reactions στο TikTok για τις 38 έτσι, τις χώρες, όπως είναι η Σουηδία, η Φινλανδία και η Κροατία, η οποία, Χριστέ μου, τι ήταν αυτό, Παναγία μου. Όσοι θέλετε να δείτε την αντίδρασή μου σε όλα αυτά, θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή να βρείτε το TikTok μου. Και ναι, εμείς λογικά θα τα πούμε όταν κάνω το top 37, όταν θα έχω βγει πλέον και κλιπάκια από τις πρόβες. Δεν ξέρω αν θα κάνω κάτι άλλο πριν από αυτό, Eurovisionικό εννοώ βίντεο. Ευχαριστώ όλους τους Eurovisionικό fans που παρακολούθησαν το reaction αυτό και τα σχόλιά μου για τη φετινή μας τη συμμετοχή. Περιμένω τα σχόλιά σας για το αν ταυτίζεστε με αυτά που λέω ή όχι και αν τα συζητήσουμε γενικότερα. Τα φιλιά μου.